Στην απέναντι πλευρά ο Λευτέρης ο Μυτιλινέος, δίπλα μου ο βιρτουόζος του μπουζουκιού ο Μιχάλης ο Καζάνας. Σας κρατάμε 2 ώρες ραδιοφωνική συντροφιά, έτσι να θυμηθούμε πολύ καλές στιγμές και εποχές με τον καλλιτέχνη. Παρακολουθώντας το Λευτέρη Μυτιλινέο σε κάποια μαγαζιά Β' και Γ' διαλογής, νομίζω πως βλέπω έναν έκπτωτο πρίγκιπα σε εξορία. Ο ίδιος θα προτιμούσε να παίζει σε μουσικές σκηνές. Δεν έχει άδικο. Το πέρασμά του από τον μικρό κεραμικό, έχοντας δίπλα του μια αντάξια ορχήστρα, ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, μόνο που η μοίρα, το πεπρωμένο ή ο Θεός παίζουν πάντα περίεργα παιχνίδια και κάποιοι μπορεί να είναι άθελά του σταγμένοι σε μια μυστική υπαρξιακή αποστολή, ως φωνές βοώντων εν τη ερήμο, ως προφήτες αυτού που έχει ήδη συμβεί και δεν κατάλαβε κανείς. Πότε ήσουν στο μικρό κεραμικό? Πρόπερση. Δεκέμβριος ήταν, Λευτέρη. 3 Δεκεμβρίου ήταν. Δεν θυμάμαι. Δεν ξεκίνησε. Όχι. Ήταν όλη η σεζόν. Όλη η σεζόν ήταν. Τουλάχιστον διανύσαμε 3-4 μήνες εκεί η δουλειά. Ήταν και Κυριακή μεσημέρι. Ήταν Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή μεσημέρι. Είναι εκπληκτικός ο χώρος. Και από ηχητικής άποψης και από θέμα κόσμου, ήταν άνθρωποι που ερχόντουσαν για να ακούσουν τραγούδια και όχι για να ξεφαντώσουν. Λοιπόν, υπήρχε όμως και το χορός, υπήρχε και αυτός ο τρόπος διασκέδασης, αλλά το πλείστον είναι μαγαζί που είναι συναυλιακό. Είχες μαζί σου και την Άντζελα Γκρέκα, ναι. Κατά κόσμο Ανθούλα Αξελιθιώτου. Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Ναι. Την Άντζελα Γκρέκα. Ωραία τραγουδίστρια. Καλή. Άφησε εποχή η Άντζελα. Καλή τραγουδίστρια και καλός άνθρωπος. Κάναμε παρέα, τα λέγαμε. Ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος. Νομίζω ναι. Εμείς δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Βέβαια δεν είμαστε και θεοί. Δεν είμαστε και θεοί, βέβαια. Όμως ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Τι θέλετε τώρα, να τραγουδήσει ζωντανά ή να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά? Να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά. Όλες οι αγάπες. Ναι, ναι. Όλες οι αγάπες. Πάμε να ακούσουμε όλες τις αγάπες. Αγάπησες γιατί ήθελες τα ίδια να μου κάνεις με τις άλλες που είχα εμπιστευτεί. Όπως φεύγει νύχτα φύγε τώρα, σαν φωνιάς δίλα και ύποπτα. Φύγε κι όπως φεύγεις καυτά όλα, να μη σε θυμίζει τίποτα. Οι αγάπες δηλητήριο μου ρίξανε στο αίμα, όλες την καρδιά μου τη ματώσανε και φύγαν βιαστικά. Όλες οι αγάπες μου παράθυρο μου ανοίξανε στο ψέμα, όπως η δικιά σου που με πούλησε στον πονό τελικά. Έσπασες κι εσύ το όνειρό μου, όπως πάει πέταρα το γυαλί, και βάλες πίστολη στο μυαλό μου, άδικα να με πυροβολεί. Μέσα σε μια νύχτα, σε μια ώρα, πήρες ό,τι είχα μια ζωή. Σ' ό,τι με πονούσε μέχρι τώρα,
ποιος πονός έγινες κι εσύ. Όλες οι αγάπες δηλητήριο μου ρίξανε στο αίμα. Όλες την καρδιά μου τη ματώσανε και φύγαν βιαστικά. Όλες οι αγάπες μου παράθυρο μ' ανοίξανε στο ψέμα. Όπως η δικιά σου που με πούλησε στον πόνο τελικά. Πάμε τις καρδιές καλύτερα. Αμφιβολίες, το μυαλό μου βασανίζουνε πολλές. Αμφιβολίες, τρελές. Αμφιβολίες, τρελές. Αν μ' αγαπάς τώρα που είσαι μακριά μου, αν με θυμάσαι όπου πας, αν νοσταλγείς την αγκαλιά μου ή τώρα πια δεν μ' αγαπάς. Αμφιβολίες, το μυαλό μου βασανίζουνε πολλές. Αμφιβολίες, τρελές. Αμφιβολίες, τρελές. Αμφιβολίες, την καρδιά μου βασανίζουνε πολλές. Αμφιβολίες, τρελές. Αμφιβολίες, τρελές. Πως έχουν μείνει ορφανά τα όνειρά μου, για μένα πια πως δεν ρωτάς. Η ιστορία μας πια πάει και τώρα κι άλλον επονάς. Αμφιβολίες, το μυαλό μου βασανίζουνε πολλές. Αμφιβολίες, τρελές. Αμφιβολίες, τρελές. Ποιος το έχει γράψει το τραγούδι αυτό? Αυτό το έχει γράψει ο Γρηγόρης ο Μπιθικότσης. Εσχωρημένος ο αξέχαστος, ο μεγάλος ο Μπιθικότσης. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Έγινες από μόνος ο τραγουδιστής ή κάποιος έσπρωξε να πας να γίνεις τραγουδιστής? Όχι, τραγουδούσα και ερασιτεχνικά πολύ πιο πριν γίνω τραγουδιστής. Όμως το μικρόβιο υπήρχε μέσα μου, έτσι. Ναι. Αυτό καραδοκούσε. Μήπως κάποιος θείος σου, αδερφός της μητέρας σου? Ναι, ναι. Όντως. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτός ήταν και γνώστης και λάτρης του κλασικού τραγουδιού, βέβαια, έτσι. Για το οδείο δεν διδάσκει αμφιβολίες, ναι, ούτε κομπάρσους, ούτε μακάρι. Διδάσκει άλλο τραγούδι, πιο πατριωτικό τραγούδι κτλ. Ήμουνα και στη χοροδία του σχολείου, ήμουνα και στη χοροδία Τρικάλων, σπούδασα και στο Πειραιακό Σύνδεσμο, πήγα και στο Ελληνικό Οδείο, πήγα και στο Εθνικό Οδείο. Και κλασικό τραγούδι και φωνητική, Και κλασικό και φωνητική, ναι. Και το βρίσκω μπροστά μου αυτό, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ. Και ο φίλος εδώ, ο Νίκος, λέει: έμαθα για την αναπνοή, πώς να αποστάρεις τη φωνή σου, τρόπους να μην κουράζεσαι, πότε να βγάλεις την κορώνα, πού να κόψεις. Ποιος είναι ο Νίκος? Ο γιος του Χάρη Κλίν. Α, ο Νικάκης, ναι. Ναι, 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 το μανάρι μας, ναι, ναι. Καλό παιδί, καλό παιδί. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Εγώ θα ήθελα να πούμε ένα τραγούδι που βέβαια είναι πρόσφατο. Όλες οι αγάπες. Όχι, όχι. Ποιο? Θέλω ένα τραγούδι που λέγεται «Όσα φεγγάρια». Όσα φεγγάρια. Το έχουμε. Να ακούσουμε «Όλες οι αγάπες» και μετά να ακούσουμε το «Όσα φεγγάρια». Υπάρχει αυτό? Βεβαίως. Επειδή είναι το τελευταίο μου, γι' αυτό λέω. Έτοιμο πάνω στο πλατό του πικάπ είναι, Λευτέρη. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα να πούμε? «Όλες οι αγάπες». «Όλες οι αγάπες». Ποιος το γράψε αυτό? Μήπως αυτό το είπαμε, αυτό είναι.
αυτό δεν ήταν που λέγαμε προλίγου. Έλεγε... Μη χαλάσει στιγμή. Μη χαλάσει στιγμή. Μη χαλάσει στιγμή. Πολύ όμορφο τραγούδι. Ναι. Συγγνώμη, ναι, μπέρδεψα εδώ τα πλάτα. Τη Σότια Τσότου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Μη χαλάσει στιγμή και μετά Όσα φεγγάρια. Το καινούριο μας. Βεβαίως. Χτύπησε η πόρτα στο έμπα της μέρας. Είπα θα είναι πλασιέ ή αγέρας. Κι ήσουν εσύ τη λιγμένη κουρέλια ζωής. Η πρώτη σκέψη την πόρτα να κλείσω. Η πρώτη σκέψη να σε τιμωρήσω. Μα παραμέρεις απλά να σ' αφήσω να μπεις. Λες μια ώρα έλειπες κι από ψώνια γύριζες. Γι' αυτό κουβέντα να μην πεις. Μη χαλάς τη στιγμή. Όσα λένε δυο λιγμή. Χίλιες λέξεις δεν λένε. Μη χαλάς τη στιγμή. Έχω φταίξει κι εγώ. Και Θεό δε με λένε. Φλιτζάνια έχω δύο. Ποτέ βαθιά μου δε σου είπα αντίο. Και μοναχός είχα μάθει για δύο να ζω. Μίλα όσο θες, μοναχά μη μιλήσεις. Για τα παλιά, για πικρές αναμνήσεις. Ή κάθε μέρα, Δευτέρα καινούριο γραφτό. Τα παλιά χωρίζουνε. Οι χαρές που αξίζουμε απόψε αρχίζουνε γι' αυτό. Μη χαλάς τη στιγμή. Όσα λένε δυο λιγμή. Χίλιες λέξεις δεν λένε. Μη χαλάς τη στιγμή. Έχω φταίξει κι εγώ. Και Θεό δε με λένε. Μη χαλάς τη στιγμή. Μη χαλάς τη στιγμή. Έχω φταίξει κι εγώ. Και Θεό δε με λένε. Ζήτησες να ακούσουμε τα Όσα φεγγάρια να μετρήσω. Ναι, ναι. Να σταθώ σε αυτό το τραγούδι γιατί είναι ένα πρόσφατο τραγούδι, δηλαδή είναι, δεν είναι δύο μηνών. Και α, τελικά, τόσο καινούριο, ε. Ναι. Τελικά το τραγούδι έγινε αποσύμπτωση γιατί εγώ δεν είχα σκοπό να τραγουδήσω κάτι καινούριο. Και άκουσα το στίχο της Μέρης, η οποία δούλευε σε ένα μαγαζί, είχα πάει να την ακούσω. Και μου άρεσε ο στίχος. Το έδεσα στο μυαλό μου τη φράση. Και έτσι λέω, αυτό μπορεί να γίνει τραγούδι, να μου το φέρεις έτοιμο. Και πάει μια μέρα στο στίχο, μου λέει, να τα ακούσεις, μου λέει. Ναι. Μετά μου λέει, μπορείς να το πεις. Έτσι λέω, εντάξει, να το κάνουμε, μου λέει, ντέμο, Λευτέρη, να το δώσουμε σε κανένα τραγουδιστή. Και μπαίνω μέσα και του λέω, τραγούδι εγώ. Και το γράψατε. Και βγήκε αυτό που ναι. Θα ακούσουμε τώρα. Πάμε να τα ακούσουμε. Το δικό μας που περπατήσαμε μαζί
Εσύ μου κράταγες το χέρι, εσύ μου έδινες ζωή. Όσα φεγγάρια να μετρήσω και όσα όνειρα να δω, ξέρω πως όταν θα ξυπνήσω ματάκια μου δεν θα σε δω. Όσα φεγγάρια να μετρήσω και όσα όνειρα να δω, ξέρω πως όταν θα ξυπνήσω ματάκια μου δεν θα σε δω. Τα έγινε παρέα με το φεγγάρι αγκαλιά. Στο όνομά σου ξενυχτάω για τη δική σου την καρδιά. Όσα φεγγάρια να μετρήσω και όσα όνειρα να δω, ξέρω πως όταν θα ξυπνήσω ματάκια μου δεν θα σε δω. Όσα φεγγάρια να μετρήσω και όσα όνειρα να δω, ξέρω πως όταν θα ξυπνήσω ματάκια μου δεν θα σε δω. Όσα φεγγάρια να μετρήσω και όσα όνειρα να δω, ξέρω πως όταν θα ξυπνήσω ματάκια μου δεν θα σε δω. Όσα φεγγάρια να μετρήσω και όσα όνειρα να δω, ξέρω πως όταν θα ξυπνήσω ματάκια μου δεν θα σε δω. Τόση χώρα. Πάμε να συνεχίσουμε, είμαστε στον αέρα. Και να σου θυμίσω, φίλε Λευτέρη, το Γιάννη το Βογιατζή, το Φώτη Πολυμέρη, τραγουδούσα πιτσιρικάς, έλεγες κάπου. Αγαπούσα τον Μαρούδα και τον Γούναρη. Είχα μεγάλη αδυναμία στη Βέμπο. Καμιά φορά τα πικάπ φεύγουν από μόνα τους. Λοιπόν, είχα μεγάλη αδυναμία στη Βέμπο. Ήμουν δίπλα στην Γκέτι Μπελίντα όταν πέθανε. Καλή μου φίλη. Η αδυναμία μου, η Ελίζα Μαρέλη, σπουδαία τραγουδίστρια, υπέροχη γυναίκα. Ναι. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά που σου θυμίζω σήμερα? Είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει ίχνος ψέματος. Είναι αλήθειες. Και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες στην ψυχολογία. Ναι, βέβαια, εντάξει. Πάρα πολύ καλή. Η Ελλάδα έχει βγάλει τουλάχιστον μοιριάδες καλλιτέχνες. Αλλά αυτούς, επειδή ήταν μέσα στην ηλικία μου την ώρα που έσκαγα μύτη εγώ σε αυτή τη δουλειά. Ναι. Και τους είχαμε στο υποσυνείδητό μου, ας πούμε, γιατί προσπαθώ να τραγουδήσω τραγούδια του Βογιατζή. Έλεγα τραγούδια του Βογιατζή. Έλεγα τραγούδια του και του Μαρούδα, ας πούμε. Του Τόνι του Μαρούδα, ναι. Ξέχασα. Ναι, ναι. Έλεγα και ιταλικά και ισπανικά και γαλλικά, χωρίς να ξέρω γλώσσες βέβαια, με ελληνική προφορά. Σαν τραγουδιστής ορχήστρας, τότε πήγαινα σε ένα μαγαζί που ήταν έξω από την Γλυφάδα. Πώς το λένε, το ξέρεις εσύ τώρα, την Γλυφάδα έξω. Μου διαφεύγει. Τέλος πάντων. Τραγουδίσα εκείνη σε ένα. Είναι πολλά. Στη Βάρκιζα με τον μαέστρο, πήγαινα και τον Καρατζά. Και τραγουδούσα σαν τραγουδιστής ορχήστρας και έλεγα τραγούδια τέτοια, ιταλικά, με ελληνική προφορά, γαλλικά, και τα έλεγα καλά. Έτσι νομίζω, τα έλεγα καλά. Τι για να μου δίνουν και 50 δραχμές στο τέμερο κάματο, κάτι έκανα. Α, ήταν τόσο καλά τα λεφτά τότε. Ναι, τότε όμως ήταν καλά λεφτά. Περισσότερο έκανα το χόμπι. Τι έχεις επιλέξει να ακούσει ο κόσμος τώρα για τη συνέχεια? Ένα σπίτι με είδωλα. Πολλά είδωλα μέσα. Πολλά είδωλα. Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε.
ένα σπίτι με ειδώλα και θεούς ξεχασμένους. Συντροφιά τους με αφήσες να γυρνώ σαν χαμένος. Σ' ένα σπίτι με ειδώλα που εσύ είχες φτιάξει, τη ζωή μου τη δικάσες μέσα εκεί να περάσει. Σε ρωτάω γιατί κι απάντα η σιωπή σου, αφού τώρα εσύ σ' άλλο στρώμα πλαγιάζεις. Σε ρωτάω γιατί κι απάντα η σιωπή σου, πες μου τώρα τι θες, τι ζητάς στη ζωή σου. Σπίτι με ειδώλα και γεμάτο ενθύμια, απροστάτευτο μ' αφήσες σαν παιδί με στα γρήμια. Σ' ένα σπίτι με ειδώλα που εσύ είχες φτιάξει, τη ζωή μου τη δικάσες μέσα εκεί να περάσει. Σε ρωτάω γιατί κι απάντα η σιωπή σου, αφού τώρα εσύ σ' άλλο στρώμα πλαγιάζεις. Σε ρωτάω γιατί κι απάντα η σιωπή σου, πες μου τώρα τι θες, τι ζητάς στη ζωή σου. Σε ρωτάω γιατί κι απάντα η σιωπή σου, αφού τώρα εσύ σ' άλλο στρώμα πλαγιάζεις. Σε ρωτάω γιατί κι απάντα η σιωπή σου, πες μου τώρα τι θες, τι ζητάς στη ζωή σου. Πιστεύω από τα ωραία τραγούδια που έχω ακούσει από τη φωνή του Λευτέρη του Μυτιλινέου. Ποτέ δεν σκέφτηκα πως θα γίνω επαγγελματίας, τραγουδιστής. Ο θείος μου φταίει. Διαγωνίστηκα στα ταλέντα του Γιώργου Οικονομίδη και πήρα το πρώτο βραβείο με ψήφους του κόσμου. Αλήθεια. Ναι. Είχες πάει στον Οικονομίδη, στο δεύτερο πρόγραμμα που έκανε κάποιο. Έκανε όλο το καλοκαίρι μάζευε τραγουδιστές και έκανε. Ή πέρα από το ραδιόφωνο. Ένα αφιέρωμα, ας πούμε, και έδινε και ένα ποσό με ηλεκτρικά σχέδια και τα. Το πήρωσε ακριβά, βέβαια. Θυμάμαι τότε εκεί στα νέα ταλέντα το Οικονομίδη ήταν και η Ρένα Ντόρ. Η Ρένα Ντόρ, βέβαια. Η ηθοποιό, η Ρένα Ντόρ. Βεβαίως. Κυριακονομίδη μου όμορφο, και Κυριακονομίδη. Εκείνο το τοπίο εκείνη τη εποχή ήταν φοβερό, διότι ο κόσμος διασκέδασε και ήταν μέσα στην καρδιά της Αθήνας. Ήταν μια όαση δηλαδή και από θέμα φύσης και από θέμα μουσικής. Διότι πέρασαν πάρα πολύ μεγάλοι τραγουδιστές από εκεί. Το κουστούμι και τη σόπα. Λευτέρη, συγγνώμη που γελάω. Με παρακαλώ. Ήταν κάποιο από τα έπαθλα που κέρδισες εκεί? Όχι, ηλεκτρικά πήρα, ηλεκτρικά ήδη. Γιατί εδώ. Από το ράδιο Αθήνα, όχι. Από το ράδιο Αθήνα, ναι, ναι, ναι. Γιατί διαβάζω εδώ πέρα ότι. Σόμπα, ποιος είπε για σόμπα. Και διαγωνίστηκα στα ταλέντα του Οικονομίδη και ναι, πήρα το πρώτο βραβείο με τις ψήφους του κόσμου. Ναι. Κέρδισα και το βραβείο, το κουστούμι και τη σόμπα. Όχι. Ο Οικονομίδης μολονότε. Μολονότι ήταν πολέμιος του λαϊκού τραγουδιού, ναι, εμένα με λάτρευε. Με αγαπούσε, ναι. Ακριβώς. Εντάξει, ίσως ο άνθρωπος το συνέδε τώρα μαζί μου, δεν ξέρω, πάντως δεν μου έφερε αντίσταση σε τίποτα, ούτε είχε αντιρρήσεις μαζί μου. Μεταχόταν όπως ήμουν. Είχα φτάσει κάποια καλοκαίρια, λες, να τραγουδάω επί δύο συνεχόμενες εβδομάδες στο Άλσος.
εκεί στο πεδίο του Άριος, ναι, που ναι. Όμορφες βραδιές το καλοκαίρι. Όμορφος χώρος, πανέμορφος. Τώρα αυτός ο χώρος δεν υπάρχει. Λυμένετε. Δεν υπάρχει. Εκεί τώρα... Λυμένετε. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Λυμένετε, δυστυχώς. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα με το Μιχάλη, mm-hmm. που έχει τίτλο «Συγχώρα μου φεύγω» ή «Κομπάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνει». Το θέατρο που παίζει η καρδιά σου, στο λέω θα έχει τέλος τραγικό. Δεν είμαι ο παλιάτσος της βραδιάς σου και τέρμα της ψευδιάς στο σκηνικό. Κομπάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνω, να παίζω κάθε ρόλο τελευταίο. Δεν γίνεται αγάπη μου να μείνω, συγχώρα με που φεύγω μα δε φταίω. Κομπάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνω, να παίζω κάθε ρόλο τελευταίο. Δεν γίνεται αγάπη μου να μείνω, συγχώρα με που φεύγω μα δε φταίω. Θα κλείσω την πρεμιέρα της βραδιάς σου, αγάπη μου, με τούτο το φιλί. Κι αν μ' είχε για παλιάτσο η καρδιά σου, λυπάμαι γιατί είναι αμαρτωλή. Κομπάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνω, να παίζω κάθε ρόλο τελευταίο. Δεν γίνεται αγάπη μου να μείνω, συγχώρα με που φεύγω μα δε φταίω. Κομπάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνω, να παίζω κάθε ρόλο τελευταίο. Δεν γίνεται αγάπη μου να μείνω, συγχώρα με που φεύγω μα δε φταίω. Συγχώρα με που φεύγω μα δε φταίω. Συγχώρα με που φεύγω μα δε φταίω.